Cause it's too cold. Γεια σας παιδιά, Stress World εδώ και σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα ολοκληρώσουμε το Χριστουγεννιάτικο Pass του MM2. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα Battle Pass και λέει Pass Complete γιατί το έχω ήδη ολοκληρώσει, αλλά θα σας δείξω όλα τα αντικείμενα μαζί με το τελευταίο που δεν το έχω πάρει ακόμα. Το πρώτο αντικείμενο όπως βλέπετε είναι stickers, είναι ένα FA, είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται καθόλου grinding. Όπως βλέπετε πετάγονται peppermints και ornaments από το μαχαίρι. Έχουν και ένα flash animation. Αυτό είναι το πρώτο tier που θα πάρετε. Όσοι κάνουν join μπορούν να το πάρουν αμέσως. Τα για το δεύτερο tier θα πάρετε ένα coal πιστόλι. Υπήρχαν ήδη πάρα πολλά coal αλλά δεν πειράζει. Και αυτό είναι το πιστόλι εδώ πέρα. Είναι κάρβουνο και έχει εδώ πέρα το handle, το έχει κλειστό κόκκινο προς το καφέ. Πολύ ωραίο. Και τώρα στο τρίτο tier θα πάρετε ένα snowkey. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι snowkeys, τα snowkeys είναι κλειδιά. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στο χριστουγεννιάτικο κουτί. Όπως βλέπετε λέει έχεις 5 κλειδιά. Αλλά αυτά δεν είναι για τώρα. Είναι για το unboxing, που είναι το επόμενο βίντεο. Στο τέταρτο tier θα πάρετε ένα ωραίο μαχαίρι που ονομάζεται Candid. Και ένα το μαχαίρι όπως βλέπετε είναι ένα peppermint μαχαίρι. Νομίζω με λίγο gingerbread εδώ πέρα. Ή απλά είναι έτσι χρυσό για να φαίνεται ωραίο. Γενικά μου αρέσει. Είχαμε και πέρυσι ένα cane μαχαίρι. Ας το δείξω. Να αυτό εδώ. Που, okay, μοιάζουνε πάρα πολύ. Μετά στο tier 5 έχει άλλο ένα snowkey. Okay. Αλλά στο tier 6 έχει ένα ωραίο πιστόλι που ονομάζεται Snowman. Και όπως βλέπετε αυτό το πιστόλι έχει χιονάνθρωπους με λίγο χιόνι εδώ πέρα. Κάνει και φέει το πιστόλι, πάει από κλειστό γκρι σε ανοιχτό γκρι. Και το tier 7 έχει ένα ωραίο chili εφέ. Είναι αυτό εδώ το εφέ. Τίποτα cool. Απλά είναι ένα άσπρο εφέ με λίγο χιόνι νομίζω. Είναι τσίλι και καλά κρύο. Και ναι, δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μου να πω την αλήθεια. Κοιτάς στο επόμενο tier. Έχει ένα stickers μαχαίρι. Νομίζω θα το κάνουν παράδοση αυτό. Δηλαδή θα έχουμε stickers μαχαίρι και πιστόλι κάθε χρόνο. Δυστυχώς. Έχει ένα ωραίο κοκκινό handle εδώ πέρα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Και είναι με λίγα λόγια το default μαχαίρι. Απλά έχει αυτά τα stickers. Έχει ένα ornament, ένα δέντρο και ένα peppermint. Τίποτα ξεχωριστό. Και ναι, δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Και στο επόμενο tier έχει άλλο ένα snowkey, τίποτα special. Αλλά στο παρεπόμενο tier έχει ένα ωραίο μαχαίρι που ονομάζεται Stockings. Και είναι το πρώτο μας uncommon στο Battle Pass. Έτσι το μαχαίρι είναι κόκκινο και κάνει fade λίγο προς το μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα στη μέση έχει ένα ωραίο pattern όπως βλέπετε με κάτι τρίγωνα. Πολύ ωραίο. Και εδώ πέρα έχει κάλτσες, διαφορετικά σχέδια από το 2020. Που ήταν μόνο ίδιες κάλτσες και ναι, ήταν λίγο χάλια. Και για το επόμενο tier, το 11, θα πάρουμε ένα ωραίο πιστόλι που λέγεται Mistletoe. Το πιστόλι Mistletoe είναι πολύ ωραίο. Έχει αυτά τα πράγματα, τα ονομάζουν geese. Το trigger εδώ πέρα είναι κόκκινο που, okay, είναι λίγο ξεχωριστό γιατί μπορούσε να το κάνει πράσινο, αλλά το κάνει κόκκινο και είναι λίγο πιο ωραίο. Επίσης τα bullets είναι κόκκινα. Και ναι, γενικά είναι ένα ωραίο πράσινο πιστόλι. Αν σας αρέσει το χρώμα το πράσινο, τότε ναι, πρέπει να το πάρετε. Και για το επόμενο tier, άλλο ένα snowkey, τίποτα ξεχωριστό. Αλλά μετά έχουμε ένα snowflake μαχαίρι. Και ναι, όπως είπα και πριν, είχαμε τόσα πολλά στο παρελθόν. Οπότε νομίζω το έχουν ήδη καλύψει το snowflake design πολύ καλά. Μ' αρέσει που τώρα το παρατήρησα ότι κάθε χιόνι φάδα είναι ξεχωριστή. Όπως βλέπετε, είναι διαφορετικά σχέδια. Πολύ ωραίο. Και έχει πίσω κάτι σαν νύχτα, υποθέτω. Που πέφτουν έτσι το βράδυ. Και για το επόμενο tier θα πάρουμε άλλο ένα εφέ που ονομάζεται Minty. Και ναι, αυτό το εφέ είναι κόκκινο και άσπρο. Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει εμένα αυτό το εφέ. Το επόμενο tier θα σας δώσει ένα ωραίο gingerbread πιστόλι που είναι rare. Όπως είπα και πριν, είχαμε πάρα μα πάρα πολλά gingerbread πιστόλια στο παρελθόν. Αλλά δεν ξέρω ποιο μου αρέσει. Λογικά μου αρέσει αυτό και το 19. Τα άλλα είναι λίγο άσχημα. Να, ας πούμε το 20 εδώ είναι λίγο άσχημο. Και τα περσινά ήταν ok, υποθέτω. Τίποτα crazy. Και τώρα θα πάμε στο τελευταίο μας row. Και στο tier 16 έχουμε ένα snowkey. Στο tier 17 όμως έχουμε ένα ωραίο μαχαίρι που ονομάζεται tree. Πρέπει να αρχίζουν να ονομάζουν καινούρια πράγματα τα skins, όχι τα ίδια και τα ίδια. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε trade μετά. Αλλά όπως βλέπετε είναι ένα δέντρο με τη βάση του εδώ πέρα, υποθέτω.
Και έχει κάτι ornaments, έχει ένα κόκκινο, ένα μπλε και ένα ωραίο magenta color ornament. Και για το επόμενο tier θα πάρουμε ένα άλλο εφέ που λέγεται Arctic. Και ναι, όπως καταλάβατε, αυτό το εφέ είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι μπλε και κλειστό μπλε. Και λίγο μαύρο νομίζω έχει. Γενικά είναι τα χρώματά μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι μόνο tier 18. Οπότε αν το θέλετε πρέπει να κάνετε πάρα μα πάρα πολύ grind, δυστυχώς. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μας. Βασικά να πω πρώτο τελευταίο tier, που είναι το Arctic πιστόλι. Και είναι legendary, άρα είναι το πρώτο legendary και το μοναδικό legendary στο tier. Όπως βλέπετε είναι ένα ωραίο πιστόλι που έχει κλειστό μπλε και μαύρο. Μου θυμίζει πάρα πολύ το cover από το 2019, αλλά νομίζω μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Δεν ξέρω, είναι κάπως cool. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη στιγμή που όλοι περιμένατε. Το τελευταίο tier. Lay view. Τι να ανάραγε. Πάμε να το πατήσουμε. Wow. Surprise, surprise. Άλλο ένα overpriced ancient. Wow, you've completed my Christmas challenges. Well, the only thing that's left is just a few more tokens. What do you say? Must play just a few more. Αλλά 75.000 είναι 5 φορές όλο το pass. Πάμε να αγοράσουμε 10k Robux πάνε. Πρέπει, θα δείτε και στο επόμενο βίντεο γιατί πρέπει όμως παιδιά. Πρέπει να πάρουμε αυτό το καινούργιο Ancient. Οπότε πάμε. Ουφ, 3, 2, 1. Και τα πήραμε εδώ πέρα. Ωχ, Παναγία μου, πάει πιστωτική. Και ναι, θα πάμε να το αγοράσουμε αμέσως τώρα. Boom. Ice Piercer. Ωραίο όνομα, λίγο unique. Wow! Τρελάθηκε ο Saint Nicholas. You've been very nice this year. Take my crossbow, you definitely deserve it. Happy holidays. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Saint Nicholas. Καλές γιορτές και εσένα. Και εδώ πέρα κάτω λέει κάτι άλλο. You have completed the Christmas 2022 event. We hope you had fun with this update. Thank you so much for playing. Ωραίο μήνυμα, ξέρω εγώ. Και πάμε να δούμε τώρα το καινούριο μας Ancient. Wow. Wow. Είναι ένα crossbow. Έχει λίγο πάγο από πάνω. Πολύ πολύ ωραίο. Και το handle ταιριάζει με το Ice Crusher που δεν το έχω κάνει Volt, πας στο δείξω δυστυχώς, αλλά ναι. Γενικά είναι πολύ ωραίο, μου θυμίζει πάρα πολύ με το River. Ups, sorry. Λάθος, με το Harvester εννοούσα. Αλλά το Harvester μου φαίνεται λίγο πιο απλό. Δηλαδή αυτό είναι πιο ωραίο, προτιμώ αυτό παρά το Harvester, δεν ξέρω γιατί. Και ναι, φυσικά έχει και το δικό του Trail. Έχει ένα ωραίο μπλε Trail που ταιριάζει γενικά με το πάγο theme εδώ πέρα που έχει. Είναι ωραίο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή, μου βοηθάει πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!